Μένουμε στο θέμα, κυρίες και κύριοι, σε καθεστώς γενικού lockdown. Πέρασε η χώρα μετά την έξαρση των κρουσμάτων των τελευταίων ημερών. Αυτό ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με τον καθηγητή Σωτήρη Τσιόδαρ. Θα δούμε αναλυτικά όλες τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού. Καλησπέρα τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Έχουμε πολλά από τα μέτρα του Πρωθυπουργού, επιδόματα, ανακοινώσεις, παρατάσεις. Πάμε να τα δούμε αναλυτικά. Τι είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης? Θα τα δούμε όλα αναλυτικά. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με δίπλα του τον καθηγητή, τον επικεφαλής λοιμοξιολόγο, τον Σωτήρη τον Τσιόδαρ, ανακοίνωσε ότι η χώρα από το Σάββατο 7 του μήνα, από τις 6 το πρωί, τίθεται σε ένα καθεστώς γενικευμένου lockdown. Μάλιστα. Τώρα, είπε ότι εκεί οδηγηθήκαμε και πήραμε τις αποφάσεις γιατί στηριζόμαστε στα επιστημονικά δεδομένα τα οποία μας παρουσιάζει η αρμόδια Επιστημονική Επιτροπή. Θέλουμε τους πολίτες συμμάχους και όχι εχθρούς, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Από το πρωί του Σαββάτου στις 6 ώρα η χώρα μπαίνει για 3 εβδομάδες μέχρι 30 του μήνα σε καθεστώς γενικευμένου lockdown. Θα υπάρχει ένα οριζόντιο καθεστώς που θα αφορά αναστολές δραστηριοτήτων σε όλα τα επίπεδα. Επίσης, είπε ότι αυτό οδηγηθήκαμε εκεί γιατί τις τελευταίες 5 ημέρες ζήσαμε μια επιθετική αύξηση των κρουσμάτων και εκθετική. Αυτό ήταν πολύ φυσιολογικό να μας οδηγήσει να πάρουμε άμεσα μέτρα. Τώρα, αν θα με ρωτήσετε, τόνισε ο Έλληνας Πρωθυπουργός, γιατί δεν περιμέναμε 10 με 15 μέρες να δούμε πώς θα αποδώσουν τα μέτρα τα οποία πήραμε πρόσφατα, είπε ότι αν θα το αφήναμε αυτό, θα βρισκόμασταν αντιμέτωποι με μια κατάσταση η οποία δεν θα μπορούσε να είναι διαχειρίσιμη. Ναι, θα ήταν ανυπόφορη η πίεση στο σύστημα υγείας, την οποία ήδη έχει. Αυτό που Είπε Δημήτρη, επέλεξα προσωπικά να πάρω δραστικά μέτρα τώρα, για νωρίτερα, παρά να αυτά τα μέτρα να παρθούν αργότερα και να μην έχουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στις σχολικές μονάδες. Είπε, θα παραμείνουν κλειστά τα λύκεια, τα γυμνάσια και η ανώτατη εκπαίδευση, ενώ θα λειτουργήσουν κανονικά όλοι οι παιδικοί σταθμοί, τα νηπιαγωγεία, τα δημοτικά και όλα τα ειδικά σχολεία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Αυτό το ανακοίνησε ο κύριος Πρωθυπουργός. Ακόμη αναφερόμενος στην οικονομία, είπε ότι έχουμε αυτό το διάστημα πάνω από 37 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Και συγκεκριμένα ανακοίνωσε και τρία μέτρα. Ποια είναι αυτά? Το πρώτο αφορά την ενίσχυση όλων όσων έχουν τεθεί σε καθεστώς αναστολή συμβάσεων για το μήνα Νοέμβριο. Μάλιστα. Από τα 534 ευρώ θα πάρουν αρχές Δεκεμβρίου 800 ευρώ. Το δεύτερο μέτρο είναι η επέκταση κατά δύο μήνες, δηλαδή αυτόν που τελείωνε το επίδομα ανεργίας το Σεπτέμβριο, κατά δύο μήνες τελειώνει το Δεκέμβριο όσο αφορά το επίδομα ανεργίας. Και το τρίτο μέτρο είναι αφορά την εφάπαξ καταβολή ενίσχυσης σε όλους τους μακροχρόνια ανέργους οι οποίοι δεν λάβανε επιδότηση, θα πάρουν 400 ευρώ. Αυτά είναι τα τρία μέτρα. Όπως έγινε, να πούμε, τον Απρίλιο που δόθηκαν 400 ευρώ στους μακροχρόνια ανέργους. Θα γίνει το ίδιο με το IBAN, με όλες τις διαδικασίες που κάνει κάποιος λογιστής ή εσείς οι ίδιοι. Ακόμη, ο Έλληνας Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα περάσουμε στο καθεστώς που ζήσαμε τον Μάρτιο και τον Απρίλιο που μας πέρασε, δηλαδή θα αρχίσουμε να ξαναχρησιμοποιούμε για τις μετακινήσεις μας τα γνωστά σε όλους SMS, τα οποία θα ξεκινούν από τις 5 το πρωί και θα διαρκούν μέχρι τις 9 το βράδυ. Θα έχουμε πάλι 6 επιλογές. Του τέστην, κυρίες και κύριοι, θα επανέλθουμε σε ένα πρώτερο βίο εντό εισαγωγικών οβίος, ο οποίος θα μας οδηγεί να επιλέγουμε γιατί πρέπει να μετακινηθούμε από το χωριό μας στην πόλη ή γιατί πρέπει να βγούμε έξω στην πόλη για να αγοράσουμε ή να προμηθευτούμε ειδικών ανάγκες. Είναι 6 επιλογές. Και για τους εργαζόμενους θα υπάρχει η βεβαίωση του εργοδότη, η γραπτή βεβαίωση του εργοδότη που είχαμε και την προηγούμενη φορά. Και ενεργοποιείται ουσιαστικά ο πενταψήφιος αριθμός 13033 με τις επιλογές. Γνωρίζετε όλοι περισσότερο τι πρέπει να πράξετε όσοι θα το χρησιμοποιήσετε. Καλά, πολλοί δεν θυμούνται, θα δώσουν εξηγήσεις τώρα τι ακριβώς γράφανε τότε. Νομίζω ότι είναι απλά. Βάζουμε την επιλογή που θέλουμε, δηλαδή 1, 2, 3, 4, 5, 6 τις επιλογές. Πατάμε διάστημα και το στέλνουμε. Και το όνομά σου βάζει. Και το όνομά σου, ναι, υποτίθεται ότι. Και από πού πας, μάλιστα. Αυτές είναι, αυτά είναι τα νέα δεδομένα τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα νωρίς το μεσημέρι από τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Πάντως, ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για μικροπολιτικά πυροτεχνήματα, αλλά πως παρά τις δυσκολίες η Ελλάδα τα έχει καταφέρει καλύτερα από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ακόμη αυτό το οποίο έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, Δημήτρη, στην διάρκεια που παρουσίαζε αναλυτικά
τους λόγους γιατί οδηγήθηκε σε αυτήν την απόφαση είναι το ότι είπε: αν θέλετε να ασκήσετε σκληρή κριτική, ασκήστε προσωπικά σε μένα και στην κυβέρνηση και αφήστε εκτός κριτικής τους επιστήμονες. Νομίζω ότι αυτό το είπε και τις προηγούμενες μέρες, θέλοντας με αυτόν τον τρόπο να καταδείξει ότι οι επιστήμονες είναι αυτοί που μας προτείνουν. Εμείς του συμβολευόμαστε και αποφασίζουμε. Η κυβέρνηση αποφασίζει και εγώ προσωπικά τόνισε. Ναι, και στην πορεία του δελτίου μας θα δούμε και τον Σωτήρη Τσιόρδο, τον καθηγητή, ο οποίος τόνισε ότι νοσηλεύονται 1.600 άνθρωποι από ιό που κάνει πνευμονία. Αριθμός ρεκόρ για την σύγχρονη ιστορία, τόνισε ο καθηγητής. Θα τα δούμε στη συνέχεια. Τώρα, είμαστε στην πανδημία. Σε ό,τι αφορά, πάμε να δούμε τώρα ποια ήταν η εικόνα της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία χθες κινήθηκε σε χαμηλά επίπεδα. Δείγμα θετικό. Δεν επιτρέπεται όμως ο εφησυχασμός, αλλά δείγμα θετικό γιατί δεν υπάρχουν αντιδραστήρια να γίνουν τεστ. Υπάρχουν προβλήματα στο να γίνουν τεστ. Αυτές είναι οι πληροφορίες που έχουμε. Ίσως στις επόμενες ώρες θα υπάρχουν και γι' αυτό μπορούμε να δούμε και μεγαλύτερο αριθμό. Λοιπόν, Δημήτρη, το προηγούμενο διάστημα πολλά πράγματα δεν λεγόντουσαν. Μάλιστα. Όταν σήμερα βρισκόμαστε στην ανάγκη να ανακοινώσουμε ότι ο αριθμός των κρουσμάτων είναι χαμηλός γιατί δεν υπάρχουν τα εργαστήρια για να έχουμε πραγματικά την πραγματική εικόνα, καταλαβαίνεις λοιπόν ότι όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε ένα κενό σε ό,τι αφορά την ενημέρωση. Αυτό το κενό δυστυχώς κάποιοι δεν έχουν ερευνήσει, αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται, να το κλείσουν, να το καλύψουν για να έχουμε μια σοβαρή, σωστή, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση. Μάλιστα. Αυτό πρέπει να γίνει από εδώ και στο εξής. Τώρα, τα χθεσινά 2.646 κρούσματα ανά τη χώρα προκαλούν σοκ στην κυριολεξία. Σε επίπεδο Δυτικής Μακεδονίας είχαμε 15 στον αριθμό, ήταν χαμηλός ο αριθμός, συγκεκριμένα 6 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, 1 κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών και 8 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Φλόρινας. Δεν είχαμε, να πούμε χθες, στην ΠΕ Καστοριάς, δηλαδή δεν είχαμε ανακοίνωση καμένα. Σε ό,τι αφορά τα 6 κρούσματα στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης, το 1 εντοπίστηκε στο Δήμο Κοζάνης, τα 3 στο Δήμο Εορδέας, 1 στο Δήμο Βοΐου και 1 στο Δήμο Σερβίων. Μάλιστα. Τώρα στην περιφερειακή ενότητα Γρεβενών βρέθηκε 1. Και αυτό βρέθηκε στο Δήμο Δεσκάτης, ενώ σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Φλόρινας, 8 κρούσματα που βρέθηκαν, τα 5 αφορούν το Δήμο Φλόρινας και τα 3 το Δήμο Αμιντέου. Είναι και επειδή η εικόνα είναι καθησυχαστική, αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνουμε εκεί. Ναι, και επειδή αναφέρθηκε στη Δεσκάτη, να πούμε ότι με ανακοίνωση που ήρθε σήμερα από τον Δήμο Δεσκάτης, με θετικό κρούσμα ήρθε σε επαφή ο Δήμαρχος Δεσκάτης, ο κύριος Δημήτρης Κορδίλας, και στην ανακοίνωση που έχει στείλει ο Δήμος. Ο Δήμαρχος είναι σε καραντίνα, σε κατοίκον περιορισμό. Όσο το βγει το τεστ, αν είναι θετικός ή αρνητικός. Αυτή είναι η ανακοίνωση που έχουμε από τον Δήμο της Δεσκάτης όσον αφορά τον Δήμαρχο, τον κύριο Δημήτρη Κορδίλα. Να πάμε τώρα στην Πτολεμαϊδα, Δημήτρη, όπου εκτός λειτουργίας τέθηκαν 10 παιδικές χαρές στο Δήμο Εορδέα, σύμφωνα με το πλαίσιο της λήψης προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διασποράς του κορονοϊού. Χθες, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Νίκος Φουρκιώτης απέκλεισε με κόκκινες κορδέλες τα πάρκα παιδικής χαράς, αναρτώντας και ανακοινώσεις για την ενημέρωση των γονέων και συνοδών των παιδιών με τις οποίες απαγορεύεται η πρόσβαση στους χώρους αυτούς. Να πούμε ότι σήμερα ανακοινώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό ότι οι παιδικές χαρές θα λειτουργούν κανονικά. Εντάξει, θα λειτουργούν, θα βγαίνει. Αφού βγαίνει ο κόσμος, άλλωστε. Τι να κάνουν, και τα δημοτικά σχολεία θα λειτουργούν, βγαίνουν τα παιδιά να παίξουν. Και από την Πτολεμαϊδα να πάμε στα Γρεβενά να δούμε τι έδειξαν τα rapid test που πραγματοποιήθηκαν χθες. Συγκεκριμένα, η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr μας ενημερώνει ότι από τα 200 rapid test που έγιναν στην κεντρική πλατεία των Γρεβενών, τα 7 ήταν θετικά, εκ των οποίων τα 4 αφορούσαν τα μέλη μιας οικογένειας. Εδώ, ναι, κυρίες και κύριοι, βάλετε ένα ερωτηματικό σε ό,τι αφορά την αξιοπιστία το rapid test, γιατί δεν είναι μια αξιοπιστία. Θα δούμε τώρα, γιατί θα γίνει μοριακό τεστ στη συγκεκριμένη οικογένεια και θα δούμε τα αποτελέσματα, θα τα γνωρίζουμε, ας ελπίσουμε. Μακάρι, ναι, είναι λάθος. Μακάρι. Αλλά βγαίνουν και κάποια που είναι θετικά. Είδαμε τι έπαθε ο Κυριάκος ο Μιχαηλίδης, ναι, ο πρώην δήμαρχος του Δήμου Δημητρίου Υψηλάντη και πρόεδρος της αναπτυξιακής εταιρείας Δυτικής Μακεδονίας, όταν έκανε πριν 15 περίπου μέρες rapid test στην Κοζάνη. Το τεστ τον έβγαλε θετικό, προσέτρεξε σε. Έκανε μοριακό έλεγχο μετά και βγήκε αρνητικό. Βγήκε βαθιά αρνητικό. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο πανικός δεν θα πρέπει να βιαστούμε, να είμαστε ήρεμοι, γιατί ο πανικός δημιουργεί προβλήματα και όχι θετικά πράγματα. Μάλιστα, τώρα να πάμε, εφόσον είμαστε στο χώρο της υγείας, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας. Εντάχθηκαν τα νοσοκομεία της περιφέρειας για την προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού. Μια σημαντική απόφαση της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Περιφερειάρχη του Γιώργου Κασαπίδη. Πάμε να δούμε τώρα πόσα χρήματα παίρνει το κάθε νοσοκομείο για την ενίσχυση σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Και τα 5 νοσοκομεία της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή οι δομές υγείας της Δυτικής Μακεδονίας, έχουν ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, Δημήτρη, μάλιστα, με επιλέξιμες δημόσιες δαπάνες για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ομάζιο νοσοκομείο Κοζάνης, έχει επιλέξιμη δημόσια δαπάνη
3.054.000 ευρώ. Για το Ποδοσφαίρικο Νοσοκομείο από το Λεμαϊδας η επιλέξιμη δαπάνη είναι 1.760.000 ευρώ. Για το Γενικό Νοσοκομείο Γρεβών η επιλέξιμη δαπάνη είναι 1.551.000 ευρώ. Για το Γενικό Νοσοκομείο Καστοριάς είναι 1.928.000 ευρώ. Και τέλος για το Γενικό Νοσοκομείο Φλόρινας είναι 1.507.000 ευρώ. Μάλιστα, πάμε αυτά σε αυτό... είναι τα χρήματα που έχουν επιλεγεί μέσα από το γνωστό σε όλους ΕΣΠΑ. Ωραία, πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε πώς σχολίασε την στήριξη του Νοσοκομείου Γρεβών από την Περιφέρεια ο Περιφερειάρχης της Περιφερειακής Ανότητας Γρεβών, ο κύριος Ιωάννης Γιάτσιος. Πραγματικά η Περιφερειακή Αρχή του Γιώργου Κασαπίδη έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Αφού γκραστήκαμε, είδαμε τα προβλήματα, ήμασταν δίπλα στα νοσοκομεία, ειδικά αυτήν την περίοδο την κρίσιμη για όλα τα νοσοκομεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και για το νοσοκομείο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Χρηματοδοτούμε μέσα από το επιχειρησιακό πρόγραμμα με 1.551.000. Αυτό δείχνει το πόσο μας ενδιαφέρει το καλό του νοσοκομείου και κατ' επέκταση το καλό των συμπολιτών μας, το καλό των γρεβενιωτών, το καλό των Δυτικών Μακεδόνων. Γιατί πάνω απ' όλα, ανεξάρτητα από χρήματα, βάζουμε το καλό του τόπου, το καλό των συμπατριωτών μας, γιατί η υγεία είναι το υπέρτατο αγαθό. Εμείς καθ' όλη τη διάρκεια του προβλήματος του κορονοϊού δείξαμε έμπρακτα ότι είμαστε δίπλα στις δομές υγείας. Επίσης, θέλω να σας πω ότι από την πρώτη στιγμή κάναμε πάρα πολλές παρεμβάσεις στήριξης, οικονομικές, καλύψαμε ανάγκες τις οποίες είχαν, τροφοδοτήσαμε το νοσοκομείο Γρεβενών με το box για να γίνονται ο πρώτος έλεγχος εκεί πέρα στο νοσοκομείο και να λειτουργήσουν όλα ομαλά, ώστε θελήσαμε το νοσοκομείο να μην έχει το παραμικρό πρόβλημα. Δείξαμε τις προθέσεις μας, ένα μεγάλο μπράβο στην Περιφερειακή Αρχή για αυτήν την προσπάθειά της και για τα χρήματα που έδωσε για τις δομές υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Τώρα αλλάζουμε κλίμα. Σε υπογραφή διμερών συμβολέων προχώρησε η ΔΕΗ για τη διασφάλιση της τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Και όλα αυτά, Δημήτρη, για την προμήθεια χαμηλής τάσης. Ας δούμε στα αναλυτικά τι λέει το ρεπορτάζ. Η ΔΕΗ προχώρησε στην υπογραφή διμερών συμβολέων συνολικής ισχύως 309 ΜΒ για την προμήθεια χαμηλής τάσης. Και γιατί γίνεται αυτό? Η ισχύς αυτή προέρχεται από τις ελληνικές μονάδες Άγιος Δημήτριος 3, Καρδιά 3 και Μεγαλόπολη 4, οι οποίες μπαίνουν στο σύστημα αλλά χωρίς να συμμετέχουν στην αγορά. Η κίνηση αυτή της ΔΕΗ συνδέεται με την υποχρέωση διασφάλισης της τηλεθέρμανσης στη Δυτική Μακεδονία. Μάλιστα. Νομίζω είναι μια ενέργεια που όλοι τη γνωρίζαν, κύρια οι αυτοδιοικητικοί που εμπλέκονται, ότι πρέπει πάση θυσία να μην υπάρχουν κενά σε ό,τι αφορά την παροχή θερμικής ενέργειας με τη διαδικασία των τηλεθερμάσεων. Μάλιστα. Πάμε να κλείσουμε τώρα. Και να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Να ξεκινήσουμε από το χώρο της πολιτικής, όπου έχουμε μια ανοιχτή διαδικτυακή εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ για την απολυντοποίηση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στις 6:30 το απόγευμα. Ακόμη, η άτυπη Συντονιστική Επιτροπή των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δημοτικών Σχολείων Κοζάνης δηλώνουν και παρεμβαίνουν ανοιχτά σχολεία με ασφάλεια. Ως γονείς, ζητάμε την αρρωγή όλων των αρμόδιων φορέων και τη συνεχή συνεργασία ώστε να αντιμετωπίζονται πιο άμεσα και αποτελεσματικά τα προβλήματα που προκύπτουν στην σχολική κοινότητα λόγω των νέων συνθηκών που ορίζει η πανδημία του κορονοϊού. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες της ηλεκτρονικής εφημερίδας kozan.gr, ο ενδιάμεσος φορέας επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα αναλαμβάνει να υλοποιήσει το εγκεκριμένο πρόγραμμα που αφορά τα έργα και τις δράσεις ύψους 31.412.000 ευρώ στις περιφερειακές ενότητες Φλόρινας και Κοζάνης και στο Δήμο Μεγαλόπολης για λογαριασμό του Πράσινου Ταμείου. Και τέλος, από το αστυνομικό μας δελτίο έχουμε την εξιχνίαση κλοπών σε οικίες της περιοχής των Γρεβενών, όπου έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος 48χρονου. Και εκεί μια επιτυχία της αστυνομίας στον χρόνο. Τώρα πάμε να κλείσουμε με την Σιάτσα, με αφορμή το χθεσινό εορτασμό για τα ελευθέρια της Σιάτσας, όπου πραγματοποιήθηκε μια ανάλογη εκδήλωση έξω από το Δημαρχείο της πόλης. Εθνικός ύμνος
ας ακουστεί από όλους μας. Δεν γνωρίζω από τη γνώση του στρατού.